Ω το σκοτεινό υπόβαθρο του στιγερού εγκλήματο με θύμα τον 39χρονο κτηνοτρόφο Νίκο Μπιτζακάκη, γνωστό και ω Λάερτη στην περιοχή τη Μεσαρά, επιχείρησε να ρίξει η ακροαματική διαδικασία στο Κακούργο Δικείο Νεάπολη, που ξεκίνησε με τεμποδίων, καθώ βασικοί μάρτυρες προσήχθησαν βιέω για να καταθέσουν. Το δικαστήριο έκρινε τελικά ένοχο το βασικό κατηγορούμενο, τον 28χρονο Ρουμάνο, για τη δολοφονία του Νίκου Μπιτζακάκη, επιβάλλοντα ισόβια κάθερξη και τρία χρόνια επιπλέον για οπλοφορία, οπλοχρησία και ψευδορκία. Προμελετήθηκε, προμελετήθηκε ε, η απόφαση και η εκτέλεση αναπροτουγνία έγινε ε, σε ήρεμη και κατάσταση, μεθοδευμένα. Αυτό το οποίο προσδοκά από yeah. τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό φάση του οποίου στο έγκλημα, δηλαδή τη βάναυσης συμπεριφορά που βίωνε από το θύμα. Αντιθέτω, με ψήφου 6 προ 1, ο 31χρονο Ρουμάνο συγκατηγορούμενό του κρίθηκε αθώο παρότι κατηγορήθηκε για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία και έμεινε προφυλακισμένο όλο αυτό το διάστημα. Η αθώωση του δεύτερου Ρουμάνου προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ η πολιτική αγωγή αναμένεται να σκίσει έφεση για αυτό το σκέλος της υπόθεσης. Σε ελάχιστα λεπτά από τον πυροβολισμό ε, δεν υπήρχε στα χέρια του δράστη της ανθρωποκτονίας ε, το μέσο, ε, το όπλο με το οποίο τελέστηκε, ε, ούτε και στον πέριξ χώρο. Διότι προφανέστατα το είχε παραδώσει στο συνεργό του, ο οποίο συνεχεία μετά το εξαφάνισε. Βασικά ερωτήματα στη δίκη, καθώ ο κατηγορούμενο είχε ομολογήσει λίγε ώρε μετά το έγκλημα πώ εκτέλεσε το θύμα, ήταν αν έδρασε μόνο, αλλά και ποια ήταν τα πραγματικά κινητρά του. Θεωρώ ότι η υπόθεση φέρει αρκετά κενά εκ μέρου των προανακριτικών και ανακριτικών αρχών. Ο 28χρονο Ρουμάνο επανέλαβε την ομολογία του χωρί να δώσει σαφεί εξηγήσει για τα κίνητρα του εγκλήματο, το οποίο απέδωσε στην αυστηρότητα του εργοδότη του και τι προσβολέ που δεχόταν. Ο ίδιο αρνήθηκε εν τέλει ότι του χρωστούσε χρήματα, ενώ απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη σεξουαλική εκμετάλλευσή του, η οποία όμω περιγράφεται στη δικογραφία και είχε θεωρηθεί ω το ουσιαστικό κίνητρο, όπω επιβεβαίωσε νωρίτερα στην κατάθεσή του αστυνομικό τη ασφάλεια. Διαψεύτηκαν από τις μαρτυρικές καταθέσεις. Ε, μίλησαν οι μάρτυρες για ένα εργοδότη, το θύμα της ανθρωποκτονίας, το οποίο φερόταν αδελφικά ε, προς τον ε, δράστη. Ο συγκατηγορούμενος του παρέμεινε απόλυτα αρνητικός απέναντι σε όσα του αποδόθηκαν για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο σπίτι συγχωριανού του την ώρα του εγκλήματος. Πράγματι είναι μια α, δολοφονία. Έχουμε εκφράσει τη συμπάθειά μα προ την οικογένεια του θύματο, αλλά θεωρούμε ότι αν δεν υπήρχε η ομολογία του πρώτου των δραστών ω δράστη τη συγκεκριμένη δολοφονία, η υπόθεση θα ήταν ακόμα διευκρίνηστη.